Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεγάλη απάτη που έστησε πολιτικές, δημοσιογραφικές και εκκλησιαστικές καριέρες, αλλά δημιούργησε ή και πολλαπλασίασε περιουσίες, στις μέρες μας ήρθε και περνάει ως εξής. Θέλει τον όρο Μακεδονία στο όνομα της γειτονικής χώρας, ενώ το πραγματικό ερώτημα είναι προτιμάς σύνθετη ονομασία ή σκέτο Μακεδονία. Λες και μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στο 1991, όταν ίσως χάσαμε τη μοναδική ευκαιρία που είχαμε ποτέ το όνομα της χώρας αυτής να μην έχει τον όρο Μακεδονία ή παραγωγά της. Τότε, στις 16-12 του 1991, που οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΟΚ άνοιξαν το δρόμο για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και πιθανόν η Ελλάδα μπορούσε, για να συμφωνήσει, να επιβάλλει τον όρο αυτό. Είναι γνωστή εξάλλου η αναφορά του Αίμνης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα γεγονότα εκείνα. Τα χρόνια που μεσολάβησαν, από τότε μέχρι σήμερα, η χώρα αυτή αναγνωρίστηκε από το σύνολο σχεδόν των χωρών μελών του ΟΗΕ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Οι χάρτες και οι υδρόγοι όλου του κόσμου, οι εγκυκλοπαίδειες και οι άτλαντες, οι μαθητές όλου του πλανήτη, Δημοκρατία της Μακεδονίας την αποκαλούν και τη μαθαίνουν. Το 1995, στην ενδιάμεση συμφωνία, την οποία επί της ουσίας αναγκαζόμαστε να δεχτούμε για να άρουμε το καταστροφικό εμπάργκο, αν και την παρουσιάζουμε ως μεγάλη μας επιτυχία, υιοθετείται ως μεταβατική, επίσημη ονομασία στους διεθνείς οργανισμούς όρος Φίρομ ή Πογουδουμού, όπου βεβαίως επισημαίνω ότι αυτό το «Μη Μακεδονία» σημαίνει. Άρα, de facto, καταραίει η περίφημη εθνική γραμμή του 1992 «Ούτε-ούτε», που υποκριτικά συντηρείται πλέον για εσωτερική κατανάλωση. Η σημερινή εθνική γραμμή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που είναι η γραμμή του Βουκουρεστίου του 2008, Κώστας Καραμαλής, Ντόρα Μπακογιάννη, αναφέρεται σε σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «Έργα όμνες», για όλες τις κρίσεις δηλαδή. Όλα τα άλλα προέκυψαν στην πορεία ως συνεχείς προφάσεις αναμαρτίες. Τι χάσαμε από τη μειοπηγή μας διαχείριση, όπου μέλημά μας ήταν το ψηφοθερικό μικροκομματικό συμφέρον και όχι το εθνικό? Πρώτο, αρνηθήκαμε να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που χάσαμε ώστε να διαδραματίσουμε ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο στα Βαλκάνια που θα μας προσέδε διεθνές κύρος και επιρροή. Δεύτερο, επιτρέψαμε στην Τουρκία να πετύχει μια μοναδική δίσδυση σε όλα τα κράτη που από βορρά συνορεύουμε μέσα από οικονομικές, στρατιωτικές, πολιτιστικές και λοιπά συμφωνίες. Αποτέλεσμα, το μεγάλο μας ζητούμενο σήμερα να έχει περιοριστεί στη διασφάλιση της μη μονοπόλησης, της μη αποκλειστικής χρήσης από τη γειτονική χώρα, το όρου Μακεδονία. Όχι μόνο δεν πουλάμε ή δεν χαρίζουμε, αντιθέτως, με τη συμφωνία παίρνουμε πίσω. Μια συμφωνία, για να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι δίκαιη. Και μια συμφωνία που έχει να κάνει με το εθνικό φιλότιμο των δύο λαών δεν μπορεί να τσαλακώσει κανέναν από τους δύο. Πρέπει να είναι win-win. Κάθε συμφωνία είναι το αποτέλεσμα ενός αμοιβαία αποδεκτού συμβιβασμού. Και προφανώς διαφέρει από μια ειρηνευτική συνθήκη, όπου ο νικητής επιβάλλει τους όρους του στον ιτημένο μετά από μια πολεμική σύραξη. Για μας το μείζον ήταν το όνομα. Για εκείνους δύο στοιχεία που συγκροτούν ένα ελάχιστο συνεκτικό ιστό ικανό να κρατήσει και να συνδέσει μια πολυεθνωτική κοινωνία. Και η στοιχειώδης σύνεση και αίσθηση του εθνικού μας συμφέροντος επιβάλλει τη σταθεροποίηση και βιωσιμότητα της δημοκρατίας αυτής. Γιατί η Μεγάλη Αλβανία, η ιδέα της Μεγάλης Αλβανίας με το Κόσοβο και το Τέτοβο δεν έπαψε ποτέ να είναι ζητούμενο για τη μεγάλη πλειοψηφία των Αλβανών. Άραγε, έχουμε αντιληφθεί σε τι πραγματικές μελλοντικές περιπέτειες αλυτρωτισμού θα μπαίναμε με μια Μεγάλη Αλβανία και μια Μεγάλη Βουλγαρία στα βόρεια σύνορά μας. Οι ενστάσεις για τη γλώσσα και την εθνικότητα είναι απολύτως υποκριτικές και προσχηματικές. Παρότι ρητά στη συμφωνία προσδιορίζεται ότι το Μακεδόνας αφορά στον πολίτη της Βόρειας Μακεδονίας, μετά από την πρόταση των Αλβανών βουλευτών συνταγματική αναθεώρηση,
όπου ρητά αποσαφηνίζεται πως μιλάμε για επικότητα, ηθαγένεια και όχι εθνικότητα, κάθε συζήτηση για εθνικότητα θα έπρεπε να έχει πάψει. Η γλώσσα, πέραν της ρητής, επίσης διευκρίνει στο σώμα της συμφωνίας ότι ανήκει στην οικογένεια των νότιων σλαβικών γλωσσών, παρά τις αμφισβητήσεις, έχει αναγνωριστεί διεθνώς στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα από το 1977. Όμως, και πέρα από όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι, που ομνύεται στο φιλελευθερισμό, τόσο εύκολα ξεχνάτε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης σε ζητήματα ταυτότητας, όπως αυτά προστατεύονται εξάλλου από το Διεθνές Δίκαιο, τις αρχές της ΔΑΣΕ, τις διεθνείς συνθήκες. Και βεβαίως δεν προσφέρουν εθνική υπηρεσία όσοι επικαλούνται τις απαιτήσεις των Βουλγάρων για τη γλώσσα, τις οποίες βεβαίως όλο τον προηγούμενο αιώνα εμείς η Ελλάδα ξορκίζαμε. Η συμφωνία μας δίνει πολύ περισσότερα από τα προαπαιτούμενά μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ανόητη διεκδίκηση της ιστορίας αρχαίας Μακεδονίας, τα σύμβολα, αλλά και τη ρητή διατύπωση της μη αμφισβήτησης των συνόρων, όπως και την υιοθέτηση του ξεκάθαρου όρου διασπορά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο γνήσιος πατριωτισμός απαιτεί αυτοπεποίθηση και σεβασμό στον πατριωτισμό των άλλων. Και οι δημοκρατίες που σέβονται τους θεσμούς και τους πολίτες τους δεν δημιουργούν αλήτρωτους. Και αν δεν έχεις πολίτες που να νιώθουν αλήτρωτοι, αλήτρωτισμό δεν φοβάσαι. Η υπόθεση του ονόματος βγήκε από το ψυγείο, γιατί η κατάρρευση του εθνικιστικού Βεμερό και ενώδος στην εξουσία του σοσιαλδημοκράτη Ζάεφ και των Αλβανόφωνων κλείνει την περίοδο της απόλυτης εθνικιστικής αδιαλαξίας και ζωντανεύει την υπό την αιγίδα του ΟΗΕ διαπραγμάτευση. Αν τώρα που οι γείτονες άλλαξαν όνομα και σύνταγμα, εμείς, η Βουλή των Ελλήνων, αρνηθούμε με οποιοδήποτε πρόσχημα την κύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, θα γίνουμε οι αποσυνάγωγοι της διεθνούς κοινότητας, της Δύσης, στην οποία εξάλλου όλο το συνταγματικό τόξο πλην κουκουέ, ομοίουμε. Απαξίωση και απομόνωση. Θα είναι δε πολύ απλή υπόθεση η προσφυγή μιας τρίτης χώρας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στον ΟΗΕ για αναγνώριση της χώρας αυτής με το προηγούμενο συνταγματικό της όνομα που θα επανέλθει σε ισχύ βεβαίως, δηλαδή σκέτο Δημοκρατία της Μακεδονίας, ΕΣΑΗ. Και τότε πιστεύει κανείς σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα βρούμε έστω ένα σύμμαχο στη διεθνή κοινότητα? Ούτε οι αδερφοί Κύπροι δεν θα μπορούν να μας στηρίξουν. Τέλος, οι διεθνείς εγγυήσεις και η αιρεσιμότητα για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστούν κάθε φόβο για πιθανή αλλαγή στάσης της φανταστικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο